Έχω ανταποκριθεί και εγώ στο ανοιχτό κάλεσμα του Σάδας, γιατί θα την είμαι ενάλε. Για μένα είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό, σαν μια διαδικασία καινούρια. Εγώ θα σας μιλήσω για τις θεματικές της φετινής μας έκθεσης του This is a Co-op. Όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες των συνελεύσεων, αλλά και από το αρχικό κάλεσμα του Σάδας, θεωρητικά τις συζητήσαμε διεξοδικά, δηλαδή ήταν με ένα από τα βασικά πράγματα που έγινε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο διάλογος και οι συζητήσεις για τα κυρίαρχα θέματα που μας απασχολούν, και καταφέραμε κάποιον τρόπο να τα περιορίσουμε σε τέσσερα βασικά. Θα σας τα αναφέρω. Είναι η κρίση της πόλης, η κρίση του επαγγέλματος, ο χώρος ως κοινό αγαθό και το προσφυγικό ζήτημα, ας πούμε, που όλοι γνωρίζουμε. Λοιπόν, τα όρια των θεματικών δεν είναι αναγκαστικά σαφώς διαχωρισμένα και έτσι όπως θα εκτεθούν και στην Biennale. Μιας και η φύση των προβλημάτων είναι επίσης είναι πολυεπίπεδη και επίσης και τα θέματα μεταξύ τους αλληλοδιαπλέκονται. Κυρίαρχο ζήτημα όλων των θεματικών είναι η κρίση που έχει διαπεράσει όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας σήμερα, η οποία έχει κρατήσει και πάρα πολύ καιρό πλέον. Και βασικό ζητούμενο είναι μέσα από τη διερεύνηση των προβλημάτων να αρχίσουμε να βρίσκουμε και μεθόδους προς το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης. Η κρίση της πόλης συνίσταται σε ζητήματα του χώρου, όπως είναι τα κενά κτίρια, και που παραμένουν κενά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και σε στέγαση, η φτωχοποίηση, η άστεγη έλλειψη δημόσιου χώρου και η σταδιακή απώλειά του βασικά και η συρρήκνωσή του χάρη πιο εμπορικών ιδιωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπορευματοποίηση της γης ταυτόχρονα και το γεγονός ότι σιγά σιγά ο δημόσιος χώρος αρχίζει και μειώνεται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η κρίση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα είναι προφανής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά από εργασία των αρχιτεκτώνων, αλλά δεν υπάρχει αντικείμενο. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας, έχει προαναφερθεί το πρόβλημα. Η τεράστια πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας επίσης δεν βοηθάει στο ξεπέρασμα της κρίσης μέσα στο επάγγελμά μας. Αλλά ταυτόχρονα η κρίση έχει να κάνει και με χρόνια προβλήματα, με τα οποία ασχολείται και ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, ο ΣΑΔΑΣ, από την ίδρυσή του, όπως είναι ζητήματα κύρους του αρχιτέκτονα, ας πούμε, του πόσο μπορεί να παρεμβαίνει μέσα στην πολιτική του χώρου, πόσο μπορεί να απαντήσει σε ζητήματα όπως είναι και η γραφειοκρατία και διάφορα νομικές επιλογές που κατά τη διάρκεια, ας πούμε, αυτής της εκατονταετίας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ την παραγωγή της ίδιας της αρχιτεκτονικής. Επίσης, το προσφυγικό ζήτημα, όπως το γνωρίζουμε όλοι, είναι σε πολύ μεγάλη ένταση το τελευταίο καιρό. Προφανώς αφορά και τους αρχιτέκτονες, ας πούμε, και στο κομμάτι της προσωρινής στέγασης αυτών των ανθρώπων και της αστικής ένταξης, πώς θα μπορούμε να αποφύγουμε, ας πούμε, την κετοποίηση που παράγεται, ας πούμε, και με τη διαδικασία των στρατοπέδων και των διαφόρων hot spots. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό προσπαθούμε λιγάκι να διερευνήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε ή να συνεισφέρουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Το θέμα του χώρου ως κοινό αγαθό ενσωματώνει κάποια αρνητικά ζητήματα, όπως είναι η φαρπαγή της δημόσιας περιουσίας και γης, των δημοσίων αγαθών, το οικονομικό χρέος και το η δημοσιονομική προσαρμογή, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει επιφέρει και κάποια αρνητικά αποτελέσματα στον χώρο. Ταυτόχρονα όμως εμπεριέχει και κάποια θετικά στοιχεία, όπως είναι οι συλλογικές διαδικασίες, τα κινήματα των πόλεων, δράσεις πολιτών οι οποίες προσπαθούν ακριβώς να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα και με τα οποία, τέλος πάντων, η διαδικασία της συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων θεωρούμε ότι εκ των πραγμάτων μπορεί να γεννήσει τις απαντήσεις και τις λύσεις. Τώρα, οι θεματικές αυτές διαπερνάνε το σύνολο της έκθεσης, όπως έχει διαμορφωθεί, και διαπερνάνε ταυτόχρονα και τις εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν, που θα οργανωθούν μέσα στο περίπτερο, αλλά και σαν πρόθεση και μέσα στην πόλη της Βενετίας και στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
Θεωρούμε ότι η διοργάνωση των συζητήσεων και των εκδηλώσεων αυτών και σε ένα διεθνές επίπεδο φέρνει το συλλογικό στο προσκήνιο, με τη λογική ότι τα συλλογικά προβλήματα έχουν και συλλογικές απαντήσεις ή λύσεις. Και θεωρούμε ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις θα μπορέσουμε ίσως να πιάσουμε ένα νήμα για το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης.